Καλώς οι εργαζόμενοι, γενικά μιλάω οι εργαζόμενοι, μέσα από τα συνδικάτα τους, τις ομοσπονδίες τους, διεκδικούν, διαμαρτύρονται και διεκδικούν κάτι το καλύτερο. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Από εκεί και πέρα, επειδή αναφέρθηκαν κάποια πράγματα για τις εργασιακές σχέσεις και ειδικά για το κομμάτι του τουρισμού, θα πω το εξής. Καταρχάς να πούμε ότι ο τουρισμός είναι ένας πυλώνας της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, σημαντικός και ειδικά στην περίοδο της κρίσης βοήθησε. Φέτος και με τις στοχευμένες πολιτικές που ακολουθήθηκαν την κυβέρνηση, υπήρχε ρεκόρ αυξήσεων με στοιχεία του Ιουλίου γύρω στο 13% κίνηση μεγαλύτερη και 14,2% με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας, το τονίζω αυτό, έτσι, αύξηση στα έσοδα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα εργασιακά προβλήματα που πάντα η μαύρη εργασία, η επισφαλής εργασία στον τομέα του τουρισμού ήταν περισσότερο αυξημένη. Δεν θα διαφωνήσω. Από εκεί και πέρα γίνεται μία προσπάθεια από την κυβέρνηση και με την ενίσχυση του σώματος επιθεωρητών που η προηγούμενη κυβέρνηση κατάργησε 200 άτομα, μείωσε το προσωπικό, λέχθησαν χθες στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο αυτά, να κάνει ελέγχους. Και βλέπουμε συντονισμένους ελέγχους οι οποίοι γίνονται. Είπατε και στις ειδήσεις πριν που περίμενα ότι βγήκανε κάποια θέματα φόρο διαφυγής και λοιπά, ναι, τα κλιμάκια με την αστυνομία, με το ΣΔΟΕ, με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Άλλο το ΣΔΟΕ και άλλο ΣΥΠΕ, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Με τον ΕΦΚΑ κάνουν, πώς να το πω, επισκέψεις σε χώρους έτσι και ελέγχουν τη μαύρη εργασία και βγαίνουν αποτελέσματα. Αυτή η κυβέρνηση έβαλε και πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες. Έβαλε πρόστιμο σε μεγάλη συστημική τράπεζα. Λοιπόν, θέλω να πω και το νομοσχέδιο αυτά τα οποία θεσπίζει δίνει, ας πούμε, προοπτική για ενίσχυση των ελέγχων αφού εξασφαλίσαμε και 7 εκατομμύρια ακόμα τόσο, δεν θυμάμαι ακριβώς, επιχορήγηση από ευρωπαϊκά κονδύλια ακριβώς για την πάταξη της μαύρης εργασίας και τον έλεγχο. Δηλαδή, ο στόχος μας είναι, η προοπτική είναι σταθερές μόνιμες θέσεις εργασίας. Σε 2 χρόνια όμως, 2,5, δεν μπορεί να αποτραπεί αυτό το οποίο έγινε την προηγούμενη τετραετία. Εδώ θέλω να πω, όταν ξεκίνησε το 10, 7 η ανεργία. Περιμένετε, ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμώ... Πόσα χρόνια χρειάζεται για να κυβερνήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμώ ότι θα είναι και η επόμενη κυβέρνηση. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Από εκεί και πέρα όμως, μέσα σε αυτό το διάστημα και στον 2 χρόνια που έχουμε μέχρι το 19 που θα γίνουν οι εκλογές και τη στιγμή που... 19 θα γίνουν εκλογές. Έτσι είναι. Μέχρι το 19 θα έχουν τελειώσει, κυρία Καφαντάρη, και οι αποταμιεύσεις που τροφοδοτούν αυτή τη στιγμή. Στοιχείο ότι έχουν αυξηθεί ελαφρά και οι τραπεζικές καταθέσεις. Αλλά ούτε εγώ θέλω να ωραιοποιήσω την κατάσταση. Αλλά είναι σε μια πορεία επίλυσης ζητημάτων. Αυτό θέλω να πω. Και μάλιστα και η αναβάθμιση της χώρας. Γιατί είναι τα βλέπει η κοινωνία αυτά, η μείωση της ανεργίας. Με συγχωρείτε. Οι τραπεζικές καταθέσεις αυξήθηκαν όχι από αύξηση εισοδήματος, από αυτούς που αποφάσισαν να τα βγάλουν από το στρώμα και αυτό να βάλουν κάποιες στις τράπεζες. Είναι μικρό πράγμα αυτό? Δεν είναι μικρό πράγμα. Αυτή δεν είναι ένα στόχος αυτή τη στιγμή, τα δήλωτα εισοδήματα. Με συγχωρείτε. Είναι σημαντικό πράγμα. Το μεγάλο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία είναι ότι ζει από τα έτοιμα, κυρία Καφαντάρη. Λοιπόν, το ότι ζει ή όχι από τα έτοιμα είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ θα πω ότι όντως οι μεσαίες κοινωνικά τάξεις, εισοδήματα κλπ. Εκλήγησαν ιδιαίτερα. Εμείς σαν κυβέρνηση δώσαμε βαρύτητα στους πολύ αδύναμους, ξεκινώντας από την υγεία με την ελεύθερη πρόσβαση, με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, με μέτρα τα οποία παίρνονται. Όχι. Διότι οι προηγούμενοι, γι' αυτό στον τελευταίο νόμο, ψηφίσαμε και διαγραφή χρεών των ανασφάλιστων στην εφορία επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Δεν μπορούν να λένε ότι είχαν ελεύθερη πρόσβαση. Γι' αυτό το, αλλά από εδώ και πέρα, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, πραγματικά ο μεσαίος εργαζόμενος, συνταξιούχος ή μεσαία τάξη σε εισαγωγικά να την πούμε, είναι εκείνη που πρέπει να τη δούμε με μεγαλύτερο, όχι ενδιαφέρον, να δούμε κάποια μέτρα. Έτσι. Είναι όντως ένα συμφωνό και αυτή είναι η προσπάθεια η οποία γίνεται. Αυτή είναι. Και Κύριε, για τις συλλογικές συμβάσεις από το 18 το Σεπτέμβρη ήδη έχει ψηφιστεί. Ωραία. Θα επανέλθω. Επειδή είπε ο